Το χορό των πολιτικών εξελίξεων ανοίγει για τα καλά πλέον η ανακοίνωση του Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την περιφέρεια Κρήτης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ανήμερα του Αγίου Μινά, όπως είχε δεσμευτεί, ο Σταύρος Αρναουτάκης άνοιξε τα χαρτιά του, δηλώνοντας παρόν στην αναμέτρηση του ερχόμενου Μαΐου με γνώμονα το συγκριτισμό, την ανάπτυξη και την ενότητα. Είχαμε δηλώσει μαζί με τους συνεργάτες μου ότι σήμερα το Αγίου Μινά θα κάναμε την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσουμε και πάλι την περιφέρεια Κρήτης στις εκλογές του Μαΐου του 2019, έχοντας ως στόχο το συγκριτισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη και την ενότητα όλου του κρητικού λαού. Αυτό το τρίπτυχο θέλουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε μαζί με όλους τους πολίτες της Κρήτης. Απαντώντας σε ερώτηση της Κρήτη TV για τις δηλώσεις στήριξης της υποψηφιότητάς του, οι οποίες έχουν προηγηθεί από το Κίνημα Αλλαγής αλλά και τον Νίκο Κοτζιά, ο κύριος Αρναουτάκης έκανε λόγο για την ανάγκη συνεργασιών, αναφέροντας πως η αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ανεξάρτητη. Η αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη και πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Δεν χρειάζονται χρήσματα. Θέλουμε τις συνεργασίες, τις συνέργειες, τις συμπορεύσεις με όλους αυτούς που μπορούν να έχουν τα ίδια οράματα με εμάς, να διεκδικούμε για την Κρήτη και να υλοποιούμε από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό που χρειάζεται είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, η τοπική ανάπτυξη και η ενότητα όλων. Και αυτό θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει στις προηγούμενες θητείες μας. Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον δύο φορές ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει ουσιαστικά κλείσει το μάτι σε μια ενδεχόμενη στήριξη της υποψηφιότητας του Σταύρου Αρναουτάκη, παρά το γεγονός ότι ακολούθησαν σφοδρές αντιδράσεις από τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολιτικές εξελίξεις με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές επιταχύνονται, καθώς το Κίνημα Αλλαγής ξεκαθάρισε το τοπίο χθες και για την υποψηφιότητα που θα στηρίξει στο Δήμο Ηρακλείου, ανακοινώνοντας την ομόθυμη, όπως υπογραμμίζεται, στήριξη στο Γιάννη Κουράκη, ώστε να ηγηθεί ενός δυναμικού, ανανεωμένου και αξιόμαχου ψηφοδελτίου. Ήταν ο επικρατέστερος, τον οποίον και επέλεξε η Νομαρχιακή μας Επιτροπή, και φυσικά θα επικυρωθεί αυτή η απόφαση από τα αρμόδια όργανα που έχουν την ευθύνη των ψηφοδελτίων για τους Δήμους. Με βάση το πολιτικό μας πλαίσιο και τα κριτήρια του, αποφάσισε ομόθυμα να εισηγηθεί στην πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής για την Αρμόδια Επιτροπή την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Γιάννη Κουράκη, προκειμένου να ηγηθεί ενός δυναμικού, ανανεωμένου και αξιόμαχου ψηφοδελτίου σύνθεσης κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που θα διεκδικήσει νικηφόρα το Δήμο και θα υλοποιήσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα πρόοδου για την κοινωνία και το Δήμο Ηρακλείου. Είμαστε μπροστά από την τελική απόφαση που θα ληφθεί από την Πρόεδρο και την Επιτροπή, η ομόθυμη άποψη της Νομαρχιακής Επιτροπής και του τοπικού οργάνου για την υποψηφιότητα του Γιάννη του Κουράκη δεν πρέπει να σταθεί μόνο στο όνομα. Πρέπει να έχουμε ένα αξιόμαχο, δυναμικό, συνθετικό ψηφοδέλτιο και βέβαια ένα πρόγραμμα που θα φέρει το Δήμο Ηρακλείου να πρωταγωνιστήσει ξανά. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρχει σύνθεση και να ενταχθούν όλα αυτά τα στελέχη μας που προέρχονται από το χώρο μας σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.